Καλησπέρα σας. Το ξέρω ότι σας έχω στο φαγητό προλάβει. Εύχομαι ως τώρα να έχετε δει τους φίλους, τους συναδέλφους, συνεργάτες σας και να τους χαρείτε. Βέβαια η βραδιά σήμερα έχει πάει ανέλπιστα καλά με τον κόσμο που και ο ιατρικός και ο φαρμακευτικός έχει συγκεντρώσει και αυτό το οφείλουμε βέβαια σε εσάς. Θα μας επιτρέψετε λοιπόν μερικά σύντομα λόγια, το οποίο καθιστά σωστό να πούμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κύριοι βουλευτές, κυρία και κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κύριοι δήμαρχοι, αξιότιμε πρόεδρε του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, εκλεκτές και εκλεκτοί συνάδελφοι του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, αγαπητά μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωσή μας που σηματοδοτεί την έναρξη του 2023 και ταυτόχρονα την επίσημη δύση του 2022, κυρίως δε τη δύση της προηγούμενης δύσκολης διετίας. Μιας διετίας όπου οι ιατροί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δώσαμε μάχες ομηρικές με έναν και μόνο στόχο, την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Σε αυτή τη διαδρομή και ιδιαιτέρως από το 2018 έως και το 2022, ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας ανοικοδομήθηκε επιστημονικά και κοινωνικά, ώστε σήμερα επίσημα να θεωρείται και επάξια υγειονομικός πυλώνας του νομού Κορινθίας. Ενώ παράλληλα, η εξωστρέφειά μας και οι συντονισμένες κινήσεις μας οδήγησαν προτάσεις των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας σε πανελλήνιο επίπεδο και προωθήθηκαν έπειτα ως επίσημες προτάσεις προς το Υπουργείο Υγείας. Και αυτό έγινε για πρώτη φορά στα χρονικά του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας. Αποκτήσαμε βέβαια στη διαδρομή μας και επικριτές. Σε αυτούς όμως επιδείξαμε σεβασμό και επιχειρήματα, κάνοντας νέους συνεργάτες, χτίζοντας νέες συμμαχίες, και η απόδειξη αυτών είστε εσείς σε αυτήν εδώ την αίθουσα και τόσοι άλλοι που δεν μπόρεσαν να παραστούν απόψε μαζί μας. Έτσι, πέρα από τις νίκες μας και αυτό το διθυραμβικό κλίμα, ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας, όπως γνωρίζετε όλοι, λαβώθηκε χάνοντας συναδέλφους που η μοίρα τους πήρε από κοντά μας. Συνάδελφοι όπως ο Απόστολος Μανιάς, ο Ανδρέας Καραμπάτος, ο Θεοφάνης Σταματόπουλος, ο Κωνσταντίνος Βελβιτσάνος, ο Σπύρος Παπαϊωάννου και ο Νίκος ο Παπάς, πολέμησαν ο καθένας με το δικό του τρόπο τον εχθρό του και δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Και αυτούς, όπως και τους συνταξιοδοτούντες της τελευταίας τριετίας, ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας αναλαμβάνει να τους τιμήσει ιδιαιτέρως σε διαφορετικό χρόνο μέσα στο τρέχον έτος. Ήδη, να σας πληροφορήσω ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας προτείνει επίσημα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Κορίνθου με την ανακατασκευή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών η αίθουσα αντιμετώπισης τραύματος να ονομαστεί σε Νίκος Παπάς, σε ελάχιστη ένδειξη της αγάπης και της αφοσίωσης που ο ίδιος είχε στο τμήμα, καθώς ήταν και μέλος του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε αποφασίσει πως ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας επιβάλλεται να είναι κοντά στα μέλη του κοινωνικά και επιστημονικά. Έτσι, στις 18 Δευτέρου του 2023, για πρώτη φορά, θα διοργανώσουμε στα γραφεία του Συλλόγου μας πάρτι αποκριάς και θα είναι για τα παιδιά των μελών μας. Τα έσοδα θα προκύψουν, θα διατεθούν σε δωρεές προς κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας τα τελευταία χρόνια έχει μάθει να δίνει σε ευάλωτες ομάδες και το έχει αποδείξει. Περίπου δύο μήνες μετά, κι αν μας το επιτρέψουν και οι εθνικές εκλογές, θα λάβει η χώρα επιστημονική μερίδα στα Τρίκαλα Κορινθίας, όπου πρωταγωνιστές θα είναι κυρίως τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, τα μέλη μας. Σε αυτό το σημείο
δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στον πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Βλάση Πυργάκη, που αποτελεί εξαίρουσα τιμή για εμάς η εκλογή του σε αυτή τη θέση, αφού σε πανελλήνιο επίπεδο αναγνωρίζουν οι αγώνες του, το έργο του, η ειλικρίνεια και η ευθύτητά του. Δημιουργώντας δεσμούς συνέδριας και συνεργασίας, ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας άπλωσε το χέρι του στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Κορινθίας, όπου βρήκε ήδη ένα απλωμένο ταυτόχρονα χέρι. Αντιληφθήκαμε από κοινού πως όπως έχουμε προβλήματα και αντιπαραθέσεις, έτσι έχουμε και περιθώρια για κοινά πατήματα. Και έτσι πράττουμε και πράττουμε κοινά από το 2018 και σήμερα. Σάρκα και οστά σε αυτή τη συνεργασία δίνει η παρουσία της Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου, της Σοφίας Κλοκόνη, η οποία με ειλικρινείς διαθέσεις, με πραγματικά γνήσια συμπεριφορά και αυθεντικό χαρακτήρα, συνεισφέρει τα μέγιστα σε αυτή τη σχέση. Γνωρίζοντάς την από το 2011 περίπου, δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από αυτά και πραγματικά την ευχαριστώ. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσους βρίσκεστε εδώ μαζί μας απόψε και μας τιμάτε. Έχει ξεκινήσει μια χρονιά με όρεξη, ενθουσιασμό, που απότερο σκοπό έχει τη συνένωση των κοινωνικών και επιστημονικών δυνάμεων προς όφελος ημών και των συμπολιτών μας. Καλή χρονιά σε όλους. Καλησπέρα σε όλους σας. Με τη σειρά μας, να ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς ως Φαρμακευτικός Σύλλογος όλους εσάς που μας θυμάτε με την παρουσία σας εδώ απόψε στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 2023. Παρευρίσκεστε εδώ εκπρόσωποι μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εκπρόσωποι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ο Διοικητής του Νοσοκομείου και κυρίως τα μέλη των δύο συνδιοργανωτών συλλόγων, οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί της Κορινθίας. Μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά η συμμετοχή σας. Να εξομολογηθούμε ότι ως Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου δεν υπησύλθαμε ολοσδιόλου στις λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Άλλωστε, ο κύριος Χρήσος Μέλλος έχει περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις, έχει προηγηθεί σε ανάλογες διοργανώσεις. Εμείς ακολουθήσαμε, συμφωνώντας και αποδεχόμενοι όλα όσα προτάθηκαν από τον αγαπητό Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και από τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο τον Νίκο τον Πέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, γιατί κρίναμε ομόφωνα και τα 9 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι αξίζει να στηρίζουμε συνδιοργανώσεις με τον Ιατρικό Σύλλογο και η συγκεκριμένη θα μπορούσε να είναι και ένας θεσμός, επιτυχημένος θεσμός και για το μέλλον και μία ευκαιρία συνάντησης του ιατρικού και του φαρμακευτικού κόσμου. Δύο λόγια που χρειάζεται να καταθέσω κι εγώ. Δεν ήμουν προετοιμασμένη για μία έτσι ομιλία μακροσκελή. Είναι πολλά τα θέματα που θα μπορούσαμε να πούμε. Άλλωστε, η συγκυρία, η σημερινή δηλαδή αφορμή για συνάντηση είναι το να διασκεδάσουμε και να γνωριστούμε και σε προσωπικό επίπεδο. Το μόνο που θα ήθελα να πω με τα βεβαιότητος είναι ότι τα νέα διοικητικά συμβούλια των δύο συλλόγων έχουν αναστρέψει εντελώς το κλίμα. Δεν υπάρχει αυτή η επιφύλαξη που συναντούσαμε παλιότερα. Πραγματικά πιστεύουμε ότι χωρίς συνεργασία, διεπιστημονική συνεργασία ως επαγγελματίες υγείας, χωρίς εθελοντικές δράσεις, με κορυφές τις εθελοντικές αιμοδοσίες που έχουμε ήδη διοργανώσει στα κοινά μας γραφεία, μην ξεχνάμε πως μοιραζόμαστε κοινές εγκαταστάσεις, οπότε δεν μπορεί να μην συμπορευόμαστε, να μην αλληλοσυμπληρωνόμαστε, να μην συζητάμε και να μην διορθώνουμε κακές πρακτικές, λανθασμένες πρακτικές που εντοπίζονται ένθεν και κήθεν. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αναμένω, έχουμε πολύ ψηλά τον πήχη στο κομμάτι της εθελοντικής προσφοράς μας. Θέλουμε να γίνουμε περισσότερο δοτικοί, περισσότερο ανοιχτοί στην κοινωνία. Με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, γιατί βλέπω τον Πρόεδρο, έχουμε ήδη κάνει συνδιοργανώσεις μαζί.
Η πολύ επιτυχημένη μας και κατά τη διάρκεια της πανδημίας εξαιρετικά χρήσιμη διαδικτυακή ενημέρωση σε ανοιχτό κοινό με χιλιάδες Κορίνθιους να την παρακολουθούν ζωντανά ή εκ των υστέρων που αφορούσε την πανδημία, τους μύθους γύρω από τη διαχείριση, τη σωστή διαχείρισή της και την αναγκαιότητα των εμβολίων, νομίζω έδειξαν πως η ισχύς βρίσκεται εν τη ενώση. Καλή σας διασκέδαση, καλή μας χρονιά. Να καλέσω λοιπόν για σύντομους χαιρετισμούς τον Υπουργό κ. Ταγαρά. Χαίρομαι που είμαι απόψε μαζί σας. Καθυστερήσαμε λίγο. Είναι οι ιδιαιτερότητες της εποχής. Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο και την Πρόεδρο του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου της Κορινθίας μας για την άριστη οργάνωση της απόψενής βραδιάς. Περάσαμε πολλά και δύσκολα. Αυτό μας έκανε καλύτερους και πιο έτοιμους να διαχειριζόμαστε και να αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις. Και η δική σας η εργασία των γιατρών, των νοσηλευτών, όλων των εργαζομένων σε όλα τα πεδία προσφοράς υγείας, ιδιωτών και δημοσίου ήταν πραγματικά εξαιρετική. Άρα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και αφορμή για να γίνουμε καλύτεροι. Και πιστεύω ότι ό,τι και αν συμβεί, γιατί αν μάθαμε κάτι από αυτά που συνέβησαν είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για να σας συγχαρώ λοιπόν όλους για την προσφορά σας. Είμαστε δίπλα σας και ένα μεγάλο ευχαριστώ και χαίρομαι που οι γιατροί μας άξιοι, αγαπητέ Βλάση, τις ευχαριστίες μας και τα συγχαρητήριά μας για την εκπροσώπηση της Κορινθίας μας στο ανώτατο επίπεδο που εκπροσωπείς. Απόψε συνεχώς ανεβαίνεις, οι αξίες αποτυπώνται, αλλά και τιμώνται. Ιδιαίτερη τιμή, υγεία, χρόνια πολλά σε όλες και όλους σας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Τον Υπουργό κύριο Δήμα. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, όπως και την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας. Και θέλω όμως να πω ότι το μεγάλο ευχαριστώ είναι σε όλα τα μέλη όμως των συλλόγων, που σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή ανταποκριθήκατε με το παραπάνω. Και θέλω να το πω, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι η συνεργασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια και ξέρω ότι σε πάρα πολλές φορές υπερβάλλατε αυτόν και ως Ιατρικός Σύλλογος ήταν πάντοτε άριστη και έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία είχαμε σε όλο τον νομό Κορινθίας. Από εκεί και πέρα να ευχηθώ σε όλους να έχουμε υγεία, ευτυχία, ό,τι καλύτερο στις οικογένειές σας. Ελπίζουμε το 2023 να είναι πολύ καλύτερο και υγειονομικά από τις προηγούμενες χρονιές. Καλή χρονιά να έχουμε. Ο Διοικητής της Έκτης Υγειονομικής Περιφέρειας, κύριος Καρβέλης. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες που παρευρίσκεται σήμερα εδώ. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την πρόσκληση που μου απευθύνεται σήμερα να είμαι ανάμεσά σας, τόσο τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, όσο και την Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Για να είμαστε εδώ σήμερα, μετά από 3 σχεδόν χρόνια πανδημίας, σημαίνει ότι δόθηκε ένας υπερβάλλον αγώνας από όλους τους ιατρούς, νοσηλευτές και υγειονομικούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και από τους ιδιώτες επαγγελματίες υγείας. Όλοι μαζί δώσανε και δίνουμε
ως ένα βαθμό ακόμα τη μάχη για να έχουμε υγειονομική ασφάλεια. Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας είναι ένας από τους πιο δυναμικούς ιατρικούς συλλόγους που έχω πραγματικά στην 6η υγειονομική περιφέρεια και θα έλεγα είναι ένας ενδυνάμει και διαρκής σύμβουλός μου σε ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των νοσηλευτικών μας μονάδων. Σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσω και θα εμβαθύνω τη συνεργασία μαζί τους τόσο με τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας αλλά και με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο που προσφάτως είχα μια πολύ εμπεριστατωμένη συζήτηση με την νέα πρόεδρο του Συλλόγου. Εύχομαι ολόψυχα καλή χρονιά να έχετε με υγεία και ευτυχία στις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά. Βουλευτή της Κορινθίας, κύριο Κόλλια. Κυρία και κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να παρευρεθώ σε αυτή την όμορφη και ζεστή βραδιά και να απευθύνω τον χαιρετισμό μου προς τα μέλη σας και να τα ευχαριστήσω για τις πολύτιμες υπηρεσίες που μας προσφέρουν υπηρετώντας το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε την υγεία μας. Θα ήθελα ιδιαίτερα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους τους γιατρούς για τον μεγάλο αγώνα που έδωσαν απέναντι στην φωνική λέλαπα που σάρωσε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως να μην ξεχάσω, να μην παραλείψω, να εκφράσω τη λύπη μου για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους επάνω στο καθήκον και δεν βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά, υγεία και εσάς, οικογένειές σας, να έχετε την δύναμη να υπηρετείτε τους συμπολίτες μας και να διασφαλίζετε την υγεία όλων μας. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Το βουλευτή κύριο Ψυχογιό. Κυρία και κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση απόψε. Επειδή είχατε και πρόσφατα εκλογές, να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας και σε εσάς και σε όλους όσοι εξελέγησαν και σε τοπικό αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο για να εκπροσωπήσουν τον κλάδο και τα δικαιώματά του. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται από κοινού αυτή η εκδήλωση απόψε, όπως είχατε κάνει και με τους οδοντιάτρους και μπορεί να το επεκτείνετε κιόλας στους νοσηλευτές, με τους ιατρικούς επισκέπτες, με τους ελεύθερους επαγγελματίες όπως παρευρίσκονται απόψε εδώ, γιατί είστε αυτοί που σήκωσαν το βάρος και σηκώνουν το βάρος της πρώτης γραμμής για να εξασφαλιστεί το κοινωνικό δικαίωμα και αγαθό της υγείας. Γιατί έτσι πρέπει να το βλέπουμε, έτσι το βλέπετε και έτσι το υπηρετείτε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τα προβλήματα, οι ελλείψεις και τα αιτήματα που μας στέλνετε πολλά τα φέρνουμε στη Βουλή και εγώ προσωπικά και συλλογικά και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο σε αυτές τις συνθήκες να στηρίξουμε παραπάνω σε προσωπικό εξοπλισμό και μέσα και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς και όλους τους άλλους που συντελούν στην υγειονομική περίθαλψη του πληθυσμού διότι είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό από όλα. Επομένως, με αυτές τις σκέψεις και πολύ σύντομα, θέλω και πάλι να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, υγεία, υγεία. Το λέμε και το ξαναλέμε και είδατε ότι πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Αυτό είναι το πρώτο. Ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε προσφέρει. Καλή συνέχεια στο έργο και θα είμαστε δίπλα σας και το ξέρετε και προς όφελος του κλάδου αλλά και της κοινωνίας. Να είστε καλά. Τη σύμβολο λοιπόν του Πρωθυπουργού, την κυρία Σούκουλη Μαριλένα.
Καλησπέρα και από μένα. Θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ και εγώ με την σειρά μου για όλους τους αγώνες που έχετε δώσει τα τελευταία χρόνια και να σας ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία που είχαμε και ως βουλευτής Κορινθίας αλλά και ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι θα συνεχίσω να στέκομαι δίπλα σας, θα συνεχίσω να στηρίζω τις προσπάθειές σας και τα δίκαια αιτήματά σας, γιατί το αξίζετε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία σε όλες και όλους. Από την περιφέρεια, λοιπόν, τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κύριο Βιτινιώτη. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί καλεσμένοι, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και την Πρόεδρο, αντίστοιχα του Ιατρικού και του Φαρμακευτικού Συλλόγου, για την πρόσκληση να παρευρεθώ απόψε εδώ μαζί σας και αισθάνομαι, δεν σας κρύβω, ένα δέος μπροστά σε όλα τα μάτια και όλα τα χαμόγελα που βλέπω απόψε, γιατί είναι τα χαμόγελα και τα μάτια των γιατρών που μας βλέπουν, όχι με την έννοια την απλή κοινωνική σχέση, αλλά με τη σχέση εκείνη που έχουμε βαθιά στην ψυχή μας την ελπίδα ότι αυτά τα βλέμματα και τα χαμόγελα θα ανταποκριθούν στις πρώτες ανάγκες που τυχόν θα μας δημιουργήσει η ζωή, στην υγεία μας και βεβαίως σε όλα εκείνα τα οποία εξαρτώνται από την υγεία. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, γιατί η ώρα είναι περασμένη, σχεδόν φτάσαμε 12 η ώρα το βράδυ και ακόμα ξεκίνησαν δειλά-δειλά να τρώνε μερικοί από τους παρευρισκόμενους και κατά συνέπεια εγώ απλά θα ξαναευχαριστήσω, θα πω καλή χρονιά και υγεία που προέρχεται από εσάς, που υπηρετείτε εσείς όλοι, όχι μόνο βέβαια οι γιατροί, αλλά και όλους τους συντελεστές εκείνους που συντρέφουν στην αποκατάσταση στην υγεία των πολιτών, δηλαδή τον συλλεκτικό προσωπικό, το βοηθητικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας κτλ. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη και θα έχουμε αποφύγει πλήρως τα δεινά εκείνου του COVID που μας πραγματικά μας ταλαιπώρησαν. Καλό σας βράδυ, καληνύχτα, καλή διασκέδαση. Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Γκιολί. Και συνάδελφο, κύριο Γκιολί. Καλησπέρα σε όλους. Τώρα εδώ, μάλλον με την ιδιότητα του γιατρού πρέπει να μιλήσω, μιας και βλέπω πολλά πρόσωπα εδώ, πολλούς διευθυντές μου, κύριε Μπυργάκη, κύριε Πατσογιάννη, τους ειδικευόμενους, τους συνάδελφούς μου, τους επιμελητές από όλα τα κέντρα υγείας. Είμαστε συνάδελφοι, φαρμακοποιοί, γιατροί, νοσηλευτές. Σταθήκατε τόσα χρόνια, στα δύσκολα αυτά χρόνια. Εμένα, ό,τι ζητήσατε, πραγματικά προσπάθησα στον Περιφερειάρχη να τα μεταφέρω και να είμαστε δίπλα στον αγώνα σας, να κάνουμε ένα νοσοκομείο καλύτερο. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό, αφού πω τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη Παναγιώτη, τον είχα να πούμε δύο πράγματα μόνο για το νοσοκομείο που γίνανε. Γίνανε αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση. Η Περιφέρεια που θα υλοποιήσει το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης για το νοσοκομείο Κορίνθου με 4,5 εκατομμύρια ευρώ, έργο που θα υλοποιηθεί εντός του 2023 με χρήματα του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών, Περιβάλλον και Αηφόρος Ανάπτυξης, και περίπου στο 1 εκατομμύριο μηχανήματα όπως το υπέρηχο το καρδιολογικό που ζήτησε ο κύριος Κασικίδης για την καρδιολογική κλινική και άλλα για το αισιολογικό, για το οφθαλμολογικό, για το ορολογικό, για όλες τις ανάγκες για τα επίγοντα και το χειρουργία. Και να σταθώ ότι το προσωπικό, το επικουρικό, όλα πληρώθηκαν από τα χρήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Καλή χρονιά να έχουμε με ειρήνη, με υγεία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ιδιαίτερα. Το
τον επίσης συνάδελφο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κύριο Χρονά Άγγελο. Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι του Ιατρικού και του Φαρμακευτικού Συλλόγου, αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι. Βρίσκομαι και εγώ μαζί σας σήμερα με την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Σαν γιατρός, βέβαια, θέλω πρωτίστως να ευχαριστήσω και εγώ από μεριάς μου, όπως το κάνω κάθε φορά σε κάθε δημόσια εμφάνιση, όλο το ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, το νοσοκομείο μας, καθώς και όλους τους ιδιώτες που σε αυτή τη δύσκολη μάχη που δώσαμε και που δίνουμε συνεχώς με όλα αυτά που βγαίνουν στην πορεία. Χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται συνεννόηση και με τους συναδέλφους φαρμακοποιούς βάλανε πλάτη όλο αυτό το διάστημα σε όλες αυτές τις δύσκολες συγκυρίες. Σαν Περιφερειακή Αρχή θέλω να πιστεύω ότι είμαστε δίπλα σας. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος κ. Γκολής, ότι και στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που αφορά τα νοσοκομεία έχουμε δώσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ό,τι μας ζητούν οι διοικήσεις και μπορούμε σε συνεννόηση βέβαια πάντα, κοιτάμε να είμαστε αρρωγοί και να συμβάλλουμε σε αυτό. Έχουμε κάνει βεβαίως και με τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας να πούμε πάνω στην πρόληψη, δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Φέραμε κινητή μονάδα που εξέτασε όλο τον νομό Κορινθίας. Κάναμε πάνω από 6.500 εξετάσεις, δωρεάν μαστογραφίες και τεστ Παπα-Νικολάου. Και διοργανώνουμε, ίσως σας πει και ο Πρόεδρος, και μια καινούργια δράση. Να τα αναφέρω, Πρόεδρε. Θα κάνουμε δράση για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος και για το μελάνωμα. Γενικότερα, μπορώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος γενικότερα με εσάς και με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο που θα έχουμε εξαιρετική συνεργασία, πιστεύω, και περιμένω και από εσάς κάποιες προτάσεις και δράσεις. Εμείς πάντα είμαστε θετικοί. Εύχομαι καλή χρονιά, υγεία, κάθε καλό σε όλους μας. Να είστε καλά. Τον Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Οικονόμου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τον Πρόεδρο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς για αυτά τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε. Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο, τον κύριο Καρπούζη, και όλους τους γιατρούς, γιατί ήμουνα και ασθενή σας με τον κορονοϊό και σας ευχαριστώ για όλες τις προσπάθειες που κάνατε. Θα ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και η περιφέρεια, να ξέρετε, και όλοι μαζί εδώ και οι υπουργοί μας είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που κάνατε. Λείπετε από τα σπίτια σας όλες και που μας προστάζετε. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, δεν την περιφέρεια, κυρία Κόρκα. Κυρία και κύριε Πρόεδροι, ήδη η συνάδελφή μου, ειδικά ο Τάσος Αγγελής, ο γιατρός σας, ανέφερε αυτό το έργο το σημαντικό για το νοσοκομείο, το τελευταίο μετά από όλες τις άλλες παροχές που ήδη η μελέτη βρίσκεται σε δημοπρασία για να προχωρήσει η ενεργειακή αναβάθμιση αυτού του χώρου. Η προσπάθειά σας τα χρόνια αυτά, τα δύσκολα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Όλες και όλοι υπερβάλλατε αυτόν. Ούτε χρόνος, ούτε κούραση, ούτε ύπνος, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και είμαστε ευγνώμονες. Η βραδιά όμως είναι γιορταστική, να ευχηθώ σε όλες και όλους και στις οικογένειές σας και εσείς να έχετε υγεία, χαρές και πρόοδο στα παιδιά σας και να σας ευχαριστήσω γιατί ανταποκριθήκατε αυτοστιγμή στην παράκληση της Περιφερειακής Ενότητος να συνεργαστούμε για να έχουμε φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό και σας, κύριε Πρόεδρε, και σας, κυρία Κουκλώνη, ότι επιτόπου μέσα σε πολύ λίγες μέρες με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων σας μαζέψαμε το υλικό που χρειαζόμαστε. Η δουλειά σας έχει κάνει να είσαστε αλληλέγγυοι και θελοντές. Καλή σας δύναμη σε όλους. Να καλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο Κορινθίων, κύριο Νανόπουλο, να πει μια κουβέντα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Κυρία Πρόεδρε του Φαρμακευτικού Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου,
Στο πνεύμα της συνεργασίας που πριν από λίγο αναφερθήκατε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος Κορινθίων θέλει τη συνεργασία και με τους δύο συλλόγους, με τις κοινωνικές μας δομές, με τη βοήθεια στο σπίτι, με το ΚΕΠ υγείας και με τις άλλες δράσεις που έχουμε σχεδιάσει. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάμε πολύ καλά στο επόμενο διάστημα. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς, φαρμακοποιούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που στα τελευταία χρόνια με το πρόβλημα της πανδημίας βοήθησαν την κοινωνία να ανταπεξέλθει στο πρόβλημα. Και να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά με υγεία. Τον Δήμαρχο Σικιονίων, κύριο Σταματόπουλο. Ναι, αλλά είστε στο δικό της πόδες. Καλησπέρα και από μένα. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να σας συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου. Είστε οι ήρωες της υγειονομικής κρίσης, μας σώσατε τις ζωές και η αυτοδιοίκηση όπως πάντα ήταν, είναι και θα είναι παρούσα. Ό,τι ζητήθηκε από τους Δήμους και γενικά την περιφέρεια και την αυτοδιοίκηση δόθηκε μέσα στην υγειονομική κρίση για να προστατευτούν οι ζωές των ανθρώπων. Επειδή αναφέρατε και κάποια θύματα αυτής της υγειονομικής κρίσης και αναφέρατε τον αείμνηστο, τον Φάνη, τον Σταματόπουλο, εμείς τιμούμε τη μνήμη του και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δώσαμε το όνομά του στο γήπεδο Ασπροκάμπου, στη γενέτειρά του. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει το γήπεδο. Ήταν αυτός ο οποίος το σκέφτηκε και εμείς μελετήσαμε ως Δήμος και πήρε τη μελέτη και μας έφερε τη χρηματοδότηση. Και έτσι έχουμε ένα νέο γήπεδο στη Δημοτική Ενότητα Συμφαλίας. Στα Εγγένεια καλούμε την ποδοσφαιρική ομάδα, πρέπει να έχετε εσύ ιατρικός συλλόγος, πρέπει να φτιάξετε μια ποδοσφαιρική ομάδα, να κάνουμε ένα φιλικό αγώνα για να γενιάσουμε το γήπεδο. Φάνη Σταματόπουλος, στον Ασπρόκαμπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, υγεία σε όλους εσάς, στις οικογένειές σας. Καλή πρόοδο στα παιδιά σας και στα εικόνια σας, γιατί μερικοί βλέπω είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια το πιο πιθανό εγώ είναι να φέρω κυτρινόμαυρους ποδοσφαιριστές. Και ολοκληρώνουμε. Και ολοκληρώνουμε λοιπόν με τον Δήμαρχο Δήμου Βέλους Βόχας, τον κύριο Ανίβα Παπακυριάκο. Φαρμακοποιώ λοιπόν και μέλος φαρμακευτικού συλλόγου. Το αν είστε κυτρινόμαυρος είναι δικό σας πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε. Μπορεί να γίνεται Ολυμπιακός για να αποκτάτε και επιτυχίες. Εγώ σήμερα δεν είμαι σαν δήμαρχος, εδώ είμαι σαν φαρμακοποιός. Ανήκω στο φαρμακευτικό σύλλογο. Δήμαρχος είμαι σήμερα, αλλά έχω σπουδάσει φαρμακοποιός και φαρμακοποιός είμαι. Εκτιμώ ότι τα δύο χρόνια που πέρασαν ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τους γιατρούς, για τους φαρμακοποιούς, γιατί ήταν άνθρωποι που στάθηκαν πλάι σε όλη την κοινωνία. Δόθηκαν μάχες πολύ σκληρές. Δόθηκαν μάχες που κερδίθηκαν. Δόθηκαν μάχες που είχαν θύματα και για τα θύματα όλα αυτά έχουμε κάθε λόγο να θρηνήσουμε. Αλλά νομίζω όμως ότι η κοινωνία μας κέρδισε, προχώρησαν μπροστά με ήρωες, τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς και τους άνθρωπους που πάλεψαν πλάι στην κοινωνία. Εκτιμώ λοιπόν ότι αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στις προσπάθειες που έγιναν. Επίσης για τις προσπάθειες αυτές που κάνετε μετά, το μόνο που μπορώ να πω είναι πάρα πολλά συγχαρητήρια και εκτιμώ ότι κάθε εκδήλωση που κάνετε είναι βαίνει διαρκώς καλύτερη και καλύτερη. Καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Τον πρώην πρόεδρο, πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, αλλά νυν πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κύριο Πυργάκη Βλάση. Αξιότιμη επίσημη προσκεκλημένη, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καταρχήν, καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους μας. Δεύτερον, να συγχαρώ τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου και την πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου για την οργάνωση της εκδήλωσης αυτής και για όσα φιλόφρονα αναφέρθηκαν στο πρόσωπό μου όπως και από άλλους προσλαγίσαντες ομιλητές. Δέχομαι αυτά τα συγχαρητήρια
όχι από έλλειψη μετριοφροσύνης, ούτε από έλλειψη συνείδησης της σοβαρότητας αποστολής την οποία έχουμε αναλάβει. Η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Η υγεία είναι προνόμιο. Αντικείμενο της ιατρικής επιστήμης είναι ακριβώς η διατήρηση των, και της ζωής και της υγείας. Για να επιτευχθεί αυτό, η άσκηση της ιατρικής πρέπει να διέπεται από κανόνες, από νόμους και δεοντολογία. Αντικείμενο των πειθαρχικών συμβουλίων και των ιατρικών συλλόγων αλλά και του ανωτάτου είναι ότι πρέπει να διαφυλάξει την ιατρική δεοντολογία, όχι δρώντας ως δικαστής, αλλά έχοντας υπόψη αυτό που λέει ο Κοραής, το έθιμο, τα κείμενα και τον ορθό λόγο. Αυτές είναι οι προθέσεις μας και θέλω να σας πω ότι δεν κατάφερα και πολύ σπουδαία, κατάφερα να φτάσω τη γυναίκα μου, η οποία είναι δικαστής στον ίδιο βαθμό, γιατί πρόεδρος εφετών θεωρούμε εγώ πλέον. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήταν παράληψη να μην ζητήσουμε και από τον κύριο πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου να απευθύνει ένα χαιρετισμό και να ευχηθούμε ότι του χρόνου θα κόβουμε και οι τρεις σύλλογοι μαζί αυτήν εδώ την πίτα. Λένε ότι στην ανθρώπινη ιστορία οι κρίσεις αποκαλύπτουν τις πραγματικές προθέσεις και το περιεχόμενο των ανθρώπων. Όντως, στη διαχείριση μιας δύσκολης κρίσης υγειονομικής, οι τρεις υγειονομικοί σύλλογοι βρεθήκαμε μαζί με κοινές δράσεις, με κοινές ανακοινώσεις, με κοινές διεκδικήσεις. Τότε θεμελιώθηκε σε βάθος μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των τριών συλλόγων, η οποία συνεχίζεται, είναι ευτύχημα που και οι τρεις σύλλογοι μετέχουμε σε κοινές δράσεις, είτε αφορούν τα επιστημονικά μας θέματα, είτε αφορούν τις διεκδικήσεις μας, τις συνδικαλιστικές, που δεν είναι και λίγες. Όπως η αύξηση της σύνταξης των υγειονομικών, η οποία είναι καθυλωμένη σε απαράδεκτα επίπεδα, η επέκταση του επιδόματος μητρότητος από τους 2 μήνες στους 6 και η αναπροσαρμογή της με βάση το μισθό ενός δημοσίου υπαλλήλου, διότι ο ελεύθερος επαγγελματίας κυρίως κλείνοντας το ιατρείο του, μια μάνα έχει ανάγκες να στηριχθεί από την πολιτεία. Γι' αυτά και για άλλα πολλά θα συνεργαστούμε και θα αγωνιστούμε μαζί. Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι μια καλή χρονιά με υγεία, με προκοπή και να είμαστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ. Θα καλέσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου και του Φαρμακευτικού Συλλόγου να κόψουμε την πίτα και να ξεκινήσουμε. Το Γενικό Γραμματέα κύριο Σεργεντάνη Θεόδωρο. Την Αντιπρόεδρο κύρια Βαρβάρα Κανέλου. Τον Αντιπρόεδρο Εξωστρέφειας και Επιστημονικού Έργου κύριο Πέρα Νικόλαο. Το μέλος μας κύριος Παναγιώτης Φαρμάκης. Το ταμεία κύριο Ραβάνη Γιώργο, πού βρίσκεσαι? Την κυρία Γιούλα Παπαδοπούλου, μέλος μας. Το Χρήστο Γιαννούλη, συγγνώμη Χρήστο.
Το μέρος με αυτούς έγινε. Κάντε και εσύ έτσι. Χρειαζόμασταν τον νευρολόγο μας πάντως στην παρέα φέτος, να ξέρετε. Συνεχίζουμε με το Φαρμακευτικό Σύλλογο, που είναι σχεδόν όλα τα μέλη μας έτσι με πολύ πρόσφατη θητεία. Η αντιπρόεδρός μας, η Βιργινία Βασιλείου, και την ευχαριστούμε πολύ, γιατί είναι αυτή που συμμετείχε εκπροσωπώντας το Φαρμακευτικό Σύλλογο στη διοργάνωση, σε πολλά κομμάτια της διοργάνωσης. Το Γενικό Γραμματέα και Καμάρι του Συλλόγου μας, τον Δημήτρη τον Τζιριμπή. Τον Ειδικό Γραμματέα Γιώργο Μαρίνο. Έχουμε μαζί μας την ταμεία μας, δεν τη βλέπω. Δεν πρέπει να έχει έρθει η Κατερίνα Ματάτσι. Όχι. Είναι η διαχειρίστρια του διανεμητικού μας λογαριασμού όμως μαζί, η Μαριάννα Αναστασοπούλου, νέο μέλος του Συμβουλίου. Επίσης, για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, όλα νέα παιδιά, ο Θοδωρής ο Τσιβίλης από το Κρυονέρι. Έχουμε και τον Νίκο τον Κορκάρη από το Ξυλόκαστρο, που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Πείτε μου αν παρέλειψα κάποιον, βοηθήστε λίγο. Και την Κατερίνα τη Σπυροπούλου από το Βέλο, που και αυτή για λόγους ανωτέρας βίας δεν βρίσκεται εδώ απόψε. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος του Διατρικού ήθελε να αναφέρει ένα μέλος του Συμβουλίου του. Παρευρίσκεται μαζί μας και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διατρικού Συλλόγου Κορινθίας, η Δεσποινής Στεριοπούλου. Ελάτε, ελάτε. Για να γνωρίζουμε και τι κόβουμε, διότι υπήρξαν προσφορές από παντού. Υπάρχουν δύο φλουριά λοιπόν, και τα δύο φλουριά αυτή τη στιγμή αντιστοιχούν σε δωροεπιταγές, δύο δωροεπιταγές δηλαδή, των 150 ευρώ η κάθε μία για τα καταστήματα Άττικα, προσφορά του Διευθύνοντα Συμβούλου Υπηρεσιών Υγείας της Κλινικής Ιδιωτικής Θέραπης στην Αθήνα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, για να μην σας ξαναενοχλήσουμε ποτέ ξανά στην απόψινή βραδιά, θα πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσουμε όλους όσους προσφέρθηκαν να μας τιμήσουν με δώρα και εκπλήξεις. Και εκτός από τα δύο φλουριά τα οποία σας είπα, υπάρχουν και λαχνοί που θα διατεθούν σε εσάς σε λίγη ώρα. Οι λαχνοί αντιστοιχούν σε μία πρόσκληση δύο ατόμων στο θέατρο στη σκηνή Μπαμπάδες με Ρούμι. Προσφορά του Λίας Τράβελ, συγγνώμη. Μία διανυκτέρευση στα Τρίκαλα Κορινθίας, στο ξενοδοχείο Πλειάδων Γη. Μονοήμερη για δύο άτομα προσφορά από το κύμα Dream Travel. Μονοήμερη για δύο άτομα προσφορά από το Μαρδίκης Tours. Γεύμα στην ταβέρνα Εβίβα, προσφορά των ιδιοκτητών της. Δωρεπιταγή προσφορά βιβλιοπωλείων Οικονόμου. 5 δωρεπιταγές που αντιστοιχούν σε αναλώσιμο υλικό ιατρείων από το Εύδωρο. Μία εξάδα λευκό κρασί από το κτήμα Πυργάκη, μία εξάδα κόκκινο κρασί από το κτήμα Πυργάκη και να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος Πυργάκης και το κτήμα του βεβαίως
μας έχει προμηθεύσει με το κρασί της βραδιάς όλων μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με το εξαιρετικό κρασί. Και για όσους προτιμήσουν κάτι πιο σκληρό σε ενόπνευμα πιο μετά, ο κύριος Δαρσινός με ευγενική του χορηγία. Ευχαριστούμε βεβαίως τον Γιώργο τον Μάλιο για τον υπέροχο αυτό χώρο, στο οποίο για πρώτη φορά με πολύ ωραίο χώρο, φωτισμό μας υποδέχτηκε. Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να φεύγεις. Ναι, διασκεδάσουμε. Να πω ότι ένα ρολόι της ΑΕΚ προσφορά από μένα για όποιον θέλει να γίνει ΑΕΚτζής. Είναι καλά. Εντάξει, έχετε δίκιο, επειδή δεν τον βλέπω. Θα ήθελα προκαταβολικά να ευχαριστήσω την ορχήστρα της Βαδιάς και όλα τα μέλη τους, οι οποίοι και τους τραγουδιστές, τους καλλιτέχνες που θα μας διασκεδάσουν απόψε και ελπίζω να διασκεδάσουν και αυτοί μαζί μας. Και σαφώς και τον Πέτρο τον Ήμβριο, το οποίο θα τον γνωρίσουμε μάλλον σε λίγο. Λοιπόν, θα έρθει σε λίγο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ας ξεκινήσουμε.